Ένα παιδί πεθαίνει κάθε 20 δευτερόλεπτα από ασθένειες που οφείλονται στο μολυσμένο νερό. Το 99% ζει στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η ActionAid δρά στην Αιθιοπία περισσότερο από 20 χρόνια, χάρη και στην υποστήριξη των Ελλήνων αναδόχων παιδιού, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν στο όριο της φτώχειας. Πριν μόλις 3 χρόνια, η Βίκη, μια ανάδοχος από την Αγγλία, επισκέφτηκε την Αζερνέτ. Γνώρισε τους ανθρώπους της, είδε από κοντά τις συνθήκες διαβίωσής τους και έδωσε το έναυσμα για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εξασφάλισης πόσιμου νερού στην περιοχή. Η Βίκη δεν πρόλαβε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Έχασε τη ζωή της. Ο σύντροφός της όμως συνέχισε την προσπάθειά της και συνεργάστηκε με την ActionAid για την υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου προγράμματος ίδρυυσης που πήρε το όνομά της. Το Vicky Water Project δεν είναι μόνο ένα από τα μεγαλύτερα έργα ίδρυυσης στη χώρα, είναι μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια, ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Για να συμβάλλουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ξεκινήσαμε με μια ομάδα 48 εθελοντών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου, πραγματοποιώντας το 4ο ταξίδι αναδόχων του Ελληνικού Γραφείου. Στόχος μας, να συμμετέχουμε στην επέκταση του συστήματος ίδρυυσης, αλλά κυρίως να ζήσουμε μαζί με τους ανθρώπους της Αζερνέτ, να μάθουμε από εκείνους και εκείνοι από εμάς, να χτίσουμε μια γέφυρα αλληλεγγύης. Αμέσως ξεκινήσαμε δουλειά. Η μία ομάδα στο σκάψιμο του Χαντακιού, η άλλη στην κατασκευή ενός εκ των δύο νέων σημείων διανομής νερού και μια ξεχωριστή ομάδα στην προετοιμασία του φαγητού της ημέρας. Οι άνθρωποι εδώ πέρα υποφέρουν. Υποφέρουν σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν τροφή, δεν έχουν μεταφορικά μέσα. Δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν τίποτα. Στην Ελλάδα θεωρούμε κάποια πράγματα πολύ δεδομένα. Το ότι ανοίγουμε τη βρύση και τρέχει το νερό είναι κάτι δεδομένο. Ότι θα μπούμε να κάνουμε ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, είναι κάτι δεδομένο. Ότι θα κάτσουμε το μεσημέρι να φάμε είναι δεδομένο. Εδώ δεν είναι. Ήρθαμε να κάνουμε ένα έργο για να πίνουν αυτά τα παιδάκια πόσιμο νερό. Το πιο απλό πράγμα, ας πούμε, στον κόσμο. Που δυστυχώς ούτε αυτό δεν μπορούν να το έχουν. Δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα, αλλά η επικοινωνία μας ήταν εύκολη και ουσιαστική. Μας κάλεσαν στα σπίτια τους για να μαγειρέψουμε μαζί. Κάθε μεσημέρι τρώγαμε όλοι μαζί στις αυλές τους. Αφράντα σαμάνι κου, δεστα σιτάτα σαμάνι. Δεστα σιτάπα μην τα σαμάνι, αγρή είχε γότ, λίνη γότ, βάδερ σότ νεπέρ. Παίξαμε και τραγουδήσαμε με τα παιδιά της κοινότητας. Οι εργασίες εναλλάσσονταν καθημερινά. 3.500 χρόνια π.Χ. η Μινωική Κρήτη, η Κνωσός, είχε αποχέτευση, είχε ίδρυυση. Άρα περνάγανε οι άνθρωποι πολύ πιο καλά από αυτούς εδώ τους ανθρώπους που δεν έχουν ούτε νερό να πιούνε. Είναι τρομερό, είναι ασύλληπτο και είναι φοβερή η αίσθηση ότι μπορώ να είμαι κατελάχιστο χρήσιμη μέσα σε μια φοβερή ομάδα που μπορεί να δώσει ένα κάτι, ένα φωτάκι, ένα παραπάνω. Πώς να το πω, μια παραπάνω όθηση για την ελπίδα. Το πολύτιμο νερό της Αζερνέτ έγινε ο κρίκος που ένωσε δύο κόσμους πολύ διαφορετικούς. 48 άνθρωποι από την Ελλάδα και την Κύπρο άφησαν τη θαλπορή του σπιτιού τους και αφιέρωσαν χρόνο και χρήματα, βοηθώντας στην ολοκλήρωση ενός έργου που θα χαρίσει ελπίδα για ζωή σε 20.000 ανθρώπους. Άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν γνωριζόταν μεταξύ τους, δούλεψαν μαζί για έναν κοινό σκοπό. 60% περισσότερα κορίτσια θα πηγαίνουν στο σχολείο αντί να κουβαλούν νερό. Το ποσοστό μολύνσεων από ασθένειες που οφείλονται στο νερό
θα μειωθεί επίσης κατά 60%. 20.000 άνθρωποι θα έχουν εύκολη πρόσβαση στο πιο πολύτιμο αγαθό της ζωής. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η δική μας βοήθεια και συνεισφορά θα έχει ένα τέτοιο τεράστιο αποτέλεσμα στην περιοχή. Πραγματικά αισθάνθηκα περήφανη για τον εαυτό μου που είμαι εδώ πέρα και που συμμετέχω και που θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τόσο πρακτικά και τόσο ουσιαστικά για τα παιδάκια αυτά. Είμαστε άξονοι! Φεύγοντας, γνωρίζουμε ότι επιστρέφουμε με τις αποσκευές μας γεμάτες νέες εμπειρίες, συναισθήματα, καλούς φίλους. Δεν μου αρέσει το ότι θα τελειώσει αυτό το ταξίδι, αλλά δεν σκέφτομαι αρνητικά γιατί ξέρω ότι θα υπάρχουν και άλλα. Πλέον η ζωή μου θα χωρίζεται προ-Αιθιοπίας και μετά-Αιθιοπίας. Έχω αλλάξει και τρόπο σκέψης και σίγουρα θα αλλάξω τρόπο ζωής μετά από αυτό το πολύ μικρό ταξίδι, αλλά πολύ σημαντικό για την υπόλοιπη μου ζωή. Αντιληφθήκαμε πως τα λίγα μπορεί να σημαίνουν πολλά. Μάθαμε ότι η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα, δεν έχει χρώμα. Έχει μόνο ανθρώπινη δύναμη και θέληση. Και είναι τόσο σημαντική όσο το νερό.